δεν είναι αυτό το επιφανειακό, το οι σκέψεις γεννούν συναισθήματα. Ναι, οι σκέψεις γεννούν συναισθήματα, αλλά πώς τα γεννούν? Υπάρχει ένας μηχανισμός. Η σκέψη θα γεννήσει το ανάλογο συνέστημα ανάλογα με τι ερμηνεία δίνεις εσύ σε αυτή τη σκέψη. Δηλαδή, ας πούμε ότι έχασες τη δουλειά σου. Εάν για σένα το χάνω τη δουλειά μου είναι κάτι πολύ κακό, θα γεννήσει και κακό συνέστημα. Για άλλον όμως, ο οποίος κάνει τεχνικές και ήθελε να χάσει τη δουλειά του για να βρει κάτι καλύτερο, γιατί καταλαβαίνει ότι συντονίζεται το σύμπαν εκείνη την ώρα μαζί του, γιατί ο ίδιος κάνει τα πάντα για να υλοποιήσει μια καλύτερη εργασία. Έτσι, κάνει τα πάντα. Όμως δεν έχει τολμήσει να την αφήσει. Και όπως ξέρουμε, εάν δεν αφήσεις το παλιό, δεν αφήνεις χώρο για να έρθει το καινούριο. Ισχύει και στις σχέσεις. Έτσι, αν στο σπίτι σου κρατάς φωτογραφίες του πρώην σου, δεν αφήνεις χώρο, λυπάμαι. Δεν αφήνεις χώρο σε εκείνη τη διάσταση την ενεργειακή να έρθει το καινούριο. Έτσι είναι και με τη δουλειά. Εάν λοιπόν δεν τολμάει ο άλλος, παρόλο που κάνει όλα αυτά, κάνει τεχνικές, κάνει πράγματα για να υλοποιήσει την καινούργια καλύτερη εργασία, όμως δεν τολμάει να την αφήσει. Γιατί θέλει και το σκυλοχορτάτο και την πίτα ολόκληρη. Και σου λέει, θα περιμένω, καθώς έχω αυτή τη δουλειά, να μου έρθει η καινούργια. Δεν αντιλαμβάνεται αυτό το άτομο πόσο δύσκολο τα κάνει τα πράγματα για το σύμπαν. Οπότε το σύμπαν θα αναγκαστεί, αν όντως το έχει σπρώξει ο άλλος πολύ για να του υλοποιήσει την καινούργια δουλειά, θα αναγκαστεί το σύμπαν να τον κάνει να χάσει αυτή τη δουλειά, να τον διώξουν αυτή τη δουλειά. Και αυτή θα είναι η μεγάλη ευκαιρία του.